κρύβει το μεγάλο έγκλημα που γίνεται σε όλα τα λαϊκά στρώματα και ειδικά στην εργατική τάξη, με τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας, με τα προβλήματα που δημιουργούνται στους χώρους δουλειάς, μόνο και μόνο διότι τα μέτρα ασφαλείας είναι κόστος για την εργοδοσία. Η υγιής ανάπτυξη, αν θυμάστε, ήταν και η κατάργηση της χειριακάτοικης αργίας. Καινούργια αύξηση στη φορολογία, όπως επίσης και οι φραγμοί που θα βάλουν στη συνδικαλιστική δράση με τον νέο συνδικαλιστικό νόμο που ετοιμάζονται να ψηφίσουν. Έρχονται να δέσουν πακέτο με τις περικοπές στις συντάξεις που θα συνεχιστούν και με το 19 και το 20. Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Ελλάδας με αφορμή την παρουσίαση στην πρωτεύουσα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Η γραμματεία Καβάλας του ΠΑΜΕ κάλεσε μαζική συμμετοχή όλων των πολιτών με κεντρικά συνθήματα: καμία συνένεση στη συνέχιση της σφαγής των δικαιωμάτων μας και κανένα συμβιβασμός με τη φτώχεια και τη μίζερη ζωή. Έχουμε και φέτος την κινητοποίηση στη ΔΕΘ εν ώψη των εξαγγελιών που θα κάνει και η κυβέρνηση διαστόματος του Πρωθυπουργού για τον νέο προϋπολογισμό και για το τι μέλη γενέστε την επόμενη χρονιά. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και το είδαμε και εδώ στην Καβάλα, ερχόμενος ο Πρωθυπουργός μίλησε πάλι για ακόμα μια φορά για τη δίκαιη ανάπτυξη, για την υγιή επιχειρηματικότητα, για τα μεγάλα έργα τα οποία έχουν γίνει κάποια από αυτά ή κάποια συνεχίζονται και ενδεχομένως κάποια που θα ξεκινήσουν στο μέλλον. Το ζήτημα είναι όμως ότι, προσπαθώντας να δείξει ότι και αυτή η κυβέρνηση κάνει κάποιο έργο, κρύβει το μεγάλο έγκλημα που γίνεται σε όλα τα λαϊκά στρώματα και ειδικά στην εργατική τάξη, που είναι τα αποτελέσματα της δίκαιης ανάπτυξης και τις επιπτώσεις που έχει αυτή τη στιγμή στην καθημερινότητά του, στον εργασιακό του βίο, γενικότερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η εργατική λαϊκή οικογένεια. Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι για τη μετάβαση όσων καβαλιωτών θέλουν να δώσουν το παρόν στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, θα αναχωρήσουν λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο στις 3 ώρα το μεσημέρι του Σαββάτου. Εδώ πέρα τα σωματεία της Καβάλας που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ θα συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποίησεις. Το μεγάλο συλλαλητήριο είναι το Σάββατο στις 6.30 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους. Από εδώ, από την Καβάλα, θα φύγουν λεωφορεία και το ραντεβού για την αναχώρηση είναι 3 ώρα από το Δημοτικό Κήπο.